Λοιπόν, γυρίσαμε για να δούμε από την αρχή λίγο το εργαλείο, το Chef Titanium της Kenwood. Θέλω να σας δείξω για αρχή κάτι πολύ πρωτοποριακό που έχουν κάνει και πολύ βολικό για μας που είμαστε μάγειρες και για εσάς. Έχει ένα φωτάκι εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχει ένα... Το βλέπετε, που αυτό μας διευκολύνει το να κοιτάμε το μείγμα μέσα χωρίς να σκύβουμε πάρα πολύ, χωρίς να έχουμε φώτα από πάνω. Επίσης, όπως σας είπα και στην αρχή, η συσκευασία μέσα διαθέτει 5 ανοξείδωτους αναδευτήρες συν το blender. Πάρα μα πάρα πολύ βασικό. Η ίδια η σειρά, επίσης, η ίδια η σειρά έχει μεγαλύτερο κάδο, 6,7 λίτρα, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό. Και φυσικά τα βάτ είναι και μεγαλύτερα, αυτό είναι 1500 και το άλλο αερομηχάνημα, η άλλη κουζερομηχανή Chef Titanium της Kenwood είναι στα 1700 βάτ. Ξαναλέω, 10 χρόνια εγγύηση, τρομερό, δηλαδή είναι επένδυση. Πραγματικά αυτή η κουζερομηχανή είναι επένδυση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα συνδυάσουμε μια παραδοσιακή συνταγή με την καινούργια τεχνολογία. Γαλατόπιτα λοιπόν. Έχω ήδη κάνει εδώ πέρα τη διεργασία μου γαλατάκι σε μια κατσαρολίτσα και το παίζω μέτριο προς δυνατό, έτσι. Και έχω και ένα σύρμα. Σιμιγδάλι ψηλό στο 1,5 λίτρο γάλα, σιμιγδάλι ψηλό 170 γραμμάρια μέσα. Βουτυράκι, 2 με 3 κουταλιές τη σούπα μέσα. Θέλω να είναι από το ψυγείο παγωμένο. Το πετάμε μέσα. Και τελευταίο, όπως είμαστε εδώ πέρα, ζαχαρίτσα κρυσταλλική. Μισό κιλό ζάχαρη. Τι γίνεται, μην μου πείτε ότι είναι πάρα πολύ ζάχαρη. Το ταψί που θα βγάλουμε είναι μεγάλο. Οπότε η ζάχαρη μοιράζεται. Θα δείτε ότι όταν θα το δοκιμάσετε, θα είναι ένα σχεδόν άγλυκο γλυκό. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Μην φοβηθείτε λοιπόν τη ζάχαρη και πείτε ότι είναι πάρα πολύ ζάχαρη. Οπ, δεν το κάνω. Πραγματικά σας μιλάω, ούτε μη μου τη μειώσετε. 500 γραμμάρια για το 1,5 λίτρο ζάχαρη είναι μασίφ, είναι μπεργέτη. Έτσι, και τι κάνουμε λοιπόν. Παίζετε εσείς στο σπίτι μέτρια προς χαμηλά και ανακατεύετε συνεχώς. Τι γίνεται, παιδιά μου. Όταν ρίχνουμε σε ένα μείγμα σιμιγδάλι, αυτό σφίγγει αμέσως σχεδόν. Και έχει την τάση να κολλάει κάτω στην κατσαρόλα. Οπότε, γιατί, επειδή δεν θέλουμε να κολλήσει την κατσαρόλα και να μας καεί το γάλα, έτσι ανακατεύουμε συνεχώς. Δεν θα σας πάρει πάρα πολύ, εγώ το παίζω τώρα στο 9 επειδή πρέπει να κάνω γρήγορα, δεν θα σας πάρει πάρα πολύ να πήξει, περίπου 5 λεπτάκια ανακάτεμα, έτσι με το σύρμα, είσαστε μια χαρά. Λοιπόν, ανακατεύω εγώ, εμένα βλέπετε εδώ πέρα το μείγμα μου, ήδη έχει ξεκινήσει και πίζει. Με το που λιώσει δηλαδή το βουτυράκι μου, κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραίο. Τέλεια, πάω αυτά πίσω και να συνεχίσουμε. Έχω πάρει εδώ πέρα όπως βλέπετε ένα ταψί του φούρνου μεγάλο. Άμα δεν έχετε τόσο μεγάλο και μικρότερο, δηλαδή 15x25 ορθογώνιο σκεύος, κάνει μια χαρά. Και το έχω βουτυρώσει. Πολύ βασικό, παιδιά μου, να βουτυρώσετε το σκεύος σας για να μην κολλήσει η γαλατόπιτά μας στον πάτο. Συνεχίζουμε το ανακάτημα και ήδη σχεδόν, κοιτάξτε εδώ πέρα, φαίνεται. Για να το φαίνεται πολύ. Ήδη έχει ξεκινήσει και δένει το μείγμα μου. Θα δείτε ότι δεν πίζει πάρα πολύ, γιατί έχουμε βάλει στο 1,5 λίτρο γάλα, έχουμε βάλει μόνο 170 γραμμάρια σιμιγδάλι. Οπότε μην φανταστείτε ότι θα σας γίνει στούκα, θα σας γίνει πέτρα. Όχι, θα είναι λίγο ρευστό. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Ίσα ίσα θα δέσει μόνο του. Επίσης, άλλο ένα μυστικό για να δείτε αν έχει μαγειρευτεί σωστά το σιμιγδάλι. Μπορείτε να το δοκιμάσετε, έτσι και αν σας έρχονται τα γρομπαλάκια μέσα στο στόμα, θέλει και άλλο μαγείρεμα. Οπότε, όπως είμαι εδώ πέρα, έχει δέσει το μείγμα μου, ξαναλέω, 5 με 6 λεπτά σε μέτρια φωτιά, το αδειάζω μέσα στο Chef Titanium της Kenwood, παιδιά μου. Εδώ, κοιτάξτε εδώ πέρα. Και αυτός ο κάδος μια χαρά είναι, μια χαρά χωρητικότητα έχει. Μου χωράει 1,5 λίτρο γάλα, παιδιά. Μια χαρά. Και τι κάνω, πολύ απλά βάζω το σύρμα μέσα, φωτάκι αναμένω για να βλέπω τι γίνεται και το χτυπάω σε μέτρια ταχύτητα, αθόρυβο. Βλέπετε, δεν κάνει πολύ φασαρία. Οπότε ούτε βαβούρα μέσα στο σπίτι. Θα κάνετε τη δουλίτσα σας. Μια χαρά. Κονιόρδι. Λοιπόν, χτυπάμε σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα με το σύρμα και το αφήνουμε, παιδιά μου, να κρυώσει τελείως. Θα μας πάρει περίπου χτύπημα 4 λεπτάκια. Θέλουμε να κρυώσει. Γιατί θέλουμε να κρυώσει? Γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω αυγουλάκια. Και αν τα ρίχνω μέσα σιγά σιγά, μέσα στο μείγμα μου, έτσι, γιατί αν πάω και ρίξω τα αυγά μέσα σε ζεστό μείγμα, τι θα μου κάνει, θα μου κόψει. Οπότε, το μέτρια προς δυνατή φωτιά χτύπημα, ξαναλέω, με το σύρμα, να μας κρυώσει καλά το μείγμα μας, έτσι.
και θα ρίξουμε τα γουλάκια. Συνεχίζω μέσα ρίχνοντας βανίλια χύλισμα. Αν έχετε βανιλίνη, προσέξτε τη βανιλίνη αυτό που είναι σε σκόνη, θα μου τη βάλετε από την αρχή μέσα στο γάλα. Εντάξει, μαζί με το σιμιγδάλι. Τώρα εγώ που έχω βανίλια χύλισμα, το ρίχνω σε αυτή τη φάση του μαγειρέματος. Οπότε, τι σας έλεγα, αδυναμώσω λίγο την ταχύτητα και θα ρίχνω ένα-ένα τα αυγουλάκια μου μέσα, παιδιά. Περιμένω να απορροφηθεί το πρώτο αυγό, προτού ρίξω το επόμενο. Ω, πω. Αυτό είναι. Τρομερό. Και... Πού είσαι? Αγάπη μου, εδώ είμαι, αλλά... Θέλω να σε έχω κυρία. Με το γλυκάκι σου. Ξεκινάς, βλέπω, με το φαγάκι. Έτσι. Μου, με πας στο γλυκάκι μου και με έχεις και παρέα με τη φιλενάδα μου, η οποία εδώ μέσα δεν ξέρω πόσο καυτό το έχει ρίξει. Βγαίνουνε, αχνίζει. Δεν νιώθουμε τίποτα, εμείς είμαστε Kenwood, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πάμε να συνεχίσουμε, Ελένη μου, εσύ εδώ πέρα φάε, κάνε δικό σου είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Είναι λίγο καυτερός, το έκανα αίμα. Μύρισε. Έχω παίξει μπαλί, θα σου πω after τι έχω κάνει. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μέσα και το τελευταίο αυγουλάκι. Κλείνουμε την κουζινομηχανή Chef Titanium της Kenwood. Στα λέω εγώ. Τι είπες μόνο μου? Στα λέω. Μιλάνε. Λοιπόν, αποσύρουμε. Ξαναλέω. Όπως και τι έχεις βάλει μέσα, όλες τις πιπεριές που μου είχες μπροστά εδώ πέρα αυτές. Έβαλα τρία τσίλι. Φανταστικό. Μη σου λέω ιστορίες. Ρίχνω μέσα το μείγμα μου. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά. Εδώ κοιτάξτε. Μοσχοβολάει χωριό. Λοιπόν, μπουτυρωμένο το σκεύος. Και τώρα, προαιρετικά εμένα μου αρέσουν πολύ φράουλες. Είναι και η εποχή τους. Φράουλες και κεράσια. Τώρα είναι η εποχή τους. Άρα, ναι, έχουμε στη Μανολάδα πολλά. Λοιπόν, βάζουμε μέσα φραουλίτσες από πάνω, τις πετάμε. Αν δεν θέλετε φράουλες, κερασάκια, προσέξτε να βγάλετε το κουκούτσι. Και έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσω, Ελένη μου, για περίπου 30 με 40 λεπτάκια μέχρι, κοιτάξτε εδώ πέρα, να μου ροδοκοκκινήσει η γαλατόπιτά μου. Τόσο εύκολη και βέβαια με ένα καλό σύμμαχο όπως τη Chef Titanium της Kenwood δεν χάνω ποτέ, Ελένη μου. Είμαι άχαστος. Εννοείται. Έτσι. Τη βλέπετε τη φωτογραφία που έχω ανεβάσει, ε? Πρώτη φορά που δεν σας ανεβάζω μόνο το κουτί, γιατί από πίσω είχαμε ήδη στημένη και την κουζινομηχανή. Και λέω, δεν την αφήνω και έτσι ανοιχτή να τη βλέπουν, να τη χαίρονται λίγο παραπάνω. Βέβαια, η χαρά δεν είναι, δεν την εισπράττεις όταν απλά βλέπεις, αλλά όταν ακουμπάς, όταν είναι δικό σου. Καλή επιτυχία να πω σε όλα τα κορίτσια εδώ πέρα που έχουν κάνει like, που μέχρι στιγμής είναι 45.000. Και όταν λέω μέχρι στιγμής, για να δω πόση ώρα το έχω ανεβάσει. Ωραία. 25 λεπτά. Καλά το έχω πάει. Λοιπόν, σας περιμένω, κορίτσια. Χαμός θα γίνει. Είναι Kenwood και είναι η τελευταία εμφάνιση αυτής εδώ της υπέροχης κυρίας που όλοι θέλουμε να έχουμε κοντά μας. Πάμε να την δούμε και να την απολαύσουμε. Την περιμένουμε στην επόμενη μας σεζόν πάντα δίπλα μας. Πάμε, Kenwood! Κάτσε, πώς να πάω, δεν θα με αφήσουν. Λέω, κοίτα να δεις. Λοιπόν, μην μου πάρεις το πιάτο μου. Όχι, θα αλλάξω. Επανέλθω, γιατί τι ώρα είναι, κάποια στιγμή δεν θα ρίξω και διαφημίσεις. Έτσι. Πότε έριξα? Δεν θυμάμαι. Α, τώρα ήρθα να μου πω διαφημίσεις. Α, καλά. Θα σου φυλάξω, μην αγχώνεσαι. Βάλε κάτι από πάνω. Θα σου φυλάξω εγώ. Μην αγχώνεσαι εγώ, Τσούλης. Λοιπόν, θέλω να περάσω, με συγχωρείτε, θα έρθω μετά να πούμε τα δικά μας τα ωραία, τα χαρούμενα, αλλά δεν μπορώ να μην.